πολύ μεγάλη χαρά που σας συναντώ, τους εργαζόμενους εδώ σε αυτή την επιχείρηση. Ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να επισκεφτούμε χώρους εργασίας, όπως είναι η Pfizer, και μάλιστα επιχειρήσεις σύγχρονες, καινοτόμες, φαίνεται, και από πρώτη ματιά άλλωστε, αλλά κυρίως γιατί είναι ένας κρίσιμος τομέας αυτός της υγείας, του φαρμάκου, που απασχολεί το λαό μας και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας και εσείς συμβάλλετε, γιατί πρωταρχικά είναι δική σας δουλειά αυτή, των ίδιων των εργαζομένων εδώ στο χώρο, με τις γνώσεις σας, τις επιστημονικές σας γνώσεις, τις τεχνολογικές σας γνώσεις, προσφέρετε καινοτόμες υπηρεσίες, φτιάχνετε, δημιουργείτε, αναπτύσσετε καινοτόμα εργαλεία για την υγεία, για το φάρμακο και δυστυχώς δεν μπορεί να τα απολαύσει έτσι όπως θα έπρεπε ο ελληνικός λαός συνολικότερα, οι λαϊκές οικογένειες, γιατί ακριβώς υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, υπάρχουν και ελλείψεις συναντάμε σε φάρμακα, ψάχνουν γονείς να βρούνε φάρμακα για τα παιδιά τους, τρέχουν από εδώ και από εκεί στα φαρμακεία, λείπουν πάρα πολλοί γιατροί, λείπουν νοσηλευτές και βεβαίως εμείς θεωρούμε ότι έχουν ευθύνη οι κυβερνήσεις διαχρονικά μέχρι σήμερα, που δεν έλυσαν τέτοια ζητήματα. Και ίσως με αυτή την τραγωδία που ζήσαμε με τη μεγάλη πανδημία, λέγαμε μήπως τέλος πάντων ή γίνει η αφορμή να πάρθουν κάποια μέτρα, να στελεχωθούν οι δομές, οι δημόσιες, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία κλπ. Με γιατρούς, με άλλες υποδομές κλπ. Παρόλα αυτά είμαστε πάρα πολύ πίσω, με αποτέλεσμα να θρυνούμε, όπως είδατε και πρόσφατα, θύματα συνανθρώπους μας. Την 60χρονη γυναίκα στην ΚΟ, επειδή δεν υπήρχε, παρότι υπήρχε ασθενοφόρο, δεν υπήρχε διασώσεις, δεν υπήρχε οδηγός να μετακινήσει το ασθενοφόρο. Στη Νέα Μάκρη, την έγκυο μητέρα, τη 19χρονη, που χάθηκε η ζωή της και αυτής και του παιδιού της, γιατί πραγματικά δεν υπήρχε ασθενοφόρο, και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Βλέπετε την αντίφαση. Στον 21ο αιώνα που ζούμε, που έχει αναπτυχθεί, υπάρχει μεγάλη τεχνολογική, επιστημονική επανάσταση, νέο κύμα, τεχνητή νοημοσύνη πλέον, τα έχουμε ζήσει όλα, τα βλέπουμε όλα και θα δούμε κι άλλα στο μέλλον. Και δεν μπορεί να προβλεφθεί αυτό το απλό ζήτημα. Ένα ασθενοφόρο να μεταφέρει τον ασθενή εκεί που πάει. Το φάρμακο να μην είναι εμπόρευμα, αλλά να είναι για όλους φτηνό, προσβάσιμο και επαρκές για όλο τον πληθυσμό. Και την ίδια ώρα γίνονται και πληστηριασμοί, γίνονται και εξώσεις. Όλα αυτά είναι στο ίδιο, στην ίδια λογική, και οφείλεται στη στρατηγική των κομμάτων. Είδατε τη συζήτηση που γίνεται τώρα με τη φορολογία, για παράδειγμα. Και εσείς πληρώνετε φόρους. Έχουμε σπίτια και είναι σαν να πληρώνουμε ενίκιο στο σπίτι που έφτιαξε ο πατέρας μας, ο παππούς μας, και μένουμε πότε με τον έμφυα, πότε με τους άμεσους, πότε με τους έμεσους φόρους και τα πάντα. Το ΦΠΑ και όλα αυτά τα ζητήματα τα ξέρετε, δεν θέλω να σας κουράσω. Ακούτε και τις θέσεις του ΚΚΕ. Δυστυχώς εμείς κάναμε τροπολογίες και στη Βουλή την προηγούμενη και τώρα θα κάνουμε. Νομοθετικές ρυθμίσεις προτείναμε, όμως τα άλλα κόμματα είναι σε άλλη κατεύθυνση. Δεν συμφωνούν. Και εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Πρέπει να δούμε το δάσος και όχι το δέντρο. Διότι έχουν συμφωνήσει δυστυχώς όλοι τους, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, λέω τα βασικά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στα προαπαιτούμενα που βάζει το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει νέα αντιλαϊκά μέτρα, νέα δημοσιονομική σφιχτή πολιτική το επόμενο διάστημα, που σημαίνει νέα λιτότητα και μάλιστα και με έξαρση της ακρίβειας, την ώρα που λόγω του πληθωρισμού, λόγω της ακρίβειας, των ανατιμήσεων κλπ. Θα έπρεπε να υπάρχουν και αυξήσεις μισθών και αυξήσεις συντάξεων, να έχουν γυρίσει πίσω τα δώρα ο 13ος, ο 14ος μισθός. Αντίθετα, όλα αυτά κόβονται. Και η κοινωνία πραγματικά ασφικτιά. Και επειδή το δίλημα πλέον σε αυτές τις εκλογές, επειδή ο ελληνικός λαός τοποθετήθηκε στις 21 Μαΐου, δεν είναι σταθερότητα κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση θα βγει. Και προφανώς θα είναι και αυτοδύναμη, αλλά και αυτοδύναμη να μην είναι, θα είναι σταθερή κυβέρνηση, θα είναι Νέα Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν, δεν καλύπτεται αυτή η διαφορά. Άρα εμείς αυτό που βάζουμε και σε εσάς να σκεφτείτε και σε όλο τον ελληνικό λαό και την νεολαία, είναι τι αντιπολίτευση θα υπάρχει. Εμείς θεωρούμε ότι τα άλλα κόμματα δεν μπορεί να κάνουν αντιπολίτευση σε μια τέτοια κυβέρνηση που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές, που θα πάρει όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία εμείς από χέρι τα θεωρούμε αντιλαϊκά.
Γιατί τέτοια είναι. Και θα αφορά όλους τους τομείς, θα πλήξουν και εσάς, θα πλήξουν όλους σε όλη την Ελλάδα τους εργαζόμενους. Άρα εκεί είναι το ζήτημα. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά μια δυναμική αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή, να καθυστερούμε, να εμποδίζουμε αντιλαϊκά μέτρα, να μην περνάνε και βεβαίως στους δρόμους του αγώνα μαζί σας, με τα σωματεία σας, τα δίκαια αιτήματά σας, να τα διεκδικούμε, να τα προβάλλουμε και στη Βουλή και παντού με κινητοποιήσεις ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, αυτό που οι ίδιοι εργαζόμενοι αποφασίζουν. Όχι τι τους λέμε εμείς, αλλά τι οι ίδιοι θέλουν με τα σωματεία τους να κάνουν, να διεκδικήσουν για να βελτιώσουν τη ζωή τους, το εργασιακό τους περιβάλλον κλπ. Νομίζω είστε σε καλό δρόμο, μην πάτε στην αποχή, γιατί πολλοί άνθρωποι σκέφτονται τι να κάνω, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, πήγα μια φορά και ψήφισα, δεν θα πάω στις 25 του Ιούνιου. Είναι η συμμετοχή ακόμα και σε αυτές τις εκλογές, έτσι όπως γίνονται, με έναν άδικο εκλογικό νόμο πραγματικά, γιατί αυτός ο εκλογικός τώρα νόμος που γίνονται οι εκλογές, ξέρετε, δίνει μπόνους στο πρώτο κόμμα, δηλαδή θα πάρει Νέα Δημοκρατία και θα κόψει από τα άλλα κόμματα. Θα κόψει, για παράδειγμα, από το ΚΚΕ. Αντί και με το ίδιο ποσοστό να πάρουμε, το 7,23%, δεν θα πάρουμε 26 βουλευτές, όσοι αντιπροσωπεύουν, θα πάρουμε, ξέρω, 21. Θα κόψει δηλαδή 5 βουλευτές. Εμείς λέμε ότι όχι μόνο να τους κρατήσουμε, αλλά και να τους αυξήσουμε, που σημαίνει μεγαλύτερο ποσοστό. Άρα περισσότεροι άνθρωποι, περισσότεροι νέοι και νέες εργαζόμενοι, να ρίξουν την ψήφο τους στο ΚΚΕ και σε αυτό σας καλούμε να κάνετε.